Και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Ήδη είδαμε χιόνι και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο. Κύριε Λαγκουβάρδο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και η αλήθεια είναι ότι με βάση τα προγνωστικά μοντέλα περιμέναμε χιονόστρωση μέσα στο Ηράκλειο τις επόμενες ώρες. Ήρθε λίγο νωρίτερα, καθώς σήμερα το πρωί για αρκετή ώρα στρώθηκε το χιόνι και στην παραλιακή του Ηρακλείου και στα βόρεια προάστια, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Ναι, από εδώ και πέρα, τι πρέπει να περιμένουμε στην Κρήτη? Κοιτάξτε, θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και την Δευτέρα και κατά πάσα πιθανότητα και την Τρίτη. Η νέα διαταραχή που θα δημιουργηθεί τη Δευτέρα έχει δώσει αρκετά έντονα φαινόμενα στην, και βορειότερα, δηλαδή και στην υπηρετική χώρα και στην Δυτική, θα επηρεάσει και την Κρήτη. Θα δώσει εκ νέου πολλά χιόνια φυσικά σε ορεινές και μηνές περιοχές, κανονικές χιονοπτώσεις από τα 200-300 μέτρα και πάνω, αλλά πιθανόν και πάλι να δούμε αντίστοιχα φαινόμενα και στις παραλιακές περιοχές. Και εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας που τα φαινόμενα θα σταματήσουν από την, τα στοιχεία από την Τρίτη, στην Κρήτη κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστούν και την Τρίτη μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες. Αν σας ζητούσα χρονικά να μου πείτε ποιες ώρες αύριο είναι οι πιο δύσκολες, δηλαδή ποιες ώρες μπορεί να δούμε χιόνι και μέσα στα αστικά κέντρα της Κρήτης? Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί και το πρωινές ώρες και στις συνέχειες απογευματινές. Επειδή έχουμε μια διαδοχικά κύματα, αν θέλετε, αυτών των καιριών και συμβαίνει όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις με τα χιόνια, θα έχουμε και διαστήματα που θα έχουμε βελτίωση, αλλά και συστήματα που θα κλείνει ο καιρός και θα έχουμε και φαινόμενα. Και αυτό φαίνεται συμβαίνει και το πρωί και το απόγευμα. Πιθανόν το απόγευμα να είναι τα πιο έντονα φαινόμενα, όπως και κάποιες στιγμές τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Όπως σας έλεγα, στην Κρήτη τα επόμενες 48 ώρες έχουμε ακόμα και τα φαινόμενα με πολλά χιόνια σε πολλά σημεία του νησιού, ακόμα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Μικρές διαφορές, μάλλον θα, να το πω διαφορετικά, μπορεί να έχουμε κάποιες αποκλίσεις, αν θέλετε, και από τις προγνώσεις, γιατί μικρές διαφορές στη θερμοκρασία μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο που ξεκινάει η γραμμή του χιονιού. Η χιονόστρωση στις πόλεις της Κρήτης, όπως σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που μιλάμε μαζί σας από το Ηράκλειο, θα κρατήσει περισσότερο τις επόμενες ώρες? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε εικόνα από τον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου που είναι χιονισμένη, αλλά αυτό διήρκησε περίπου 1 με 1,5 ώρα. Μπορεί να δούμε και πιο παρατεταμένη χιονόπτωση και χιονόστρωση μέσα στα αστικά κέντρα της Κρήτης? Πιθανόν ναι, γιατί θα έχουμε αρκετό κρύο, ίσως λίγο περισσότερο τις επόμενες 2 ημέρες. Κράτησε λίγο γιατί οι θερμοκρασίες ήταν οριακές και μόλις ανέβηκε, προφανώς αμέσως υποχώρησε η χιονόστρωση. Μόλις θα μπορούσαμε να έχουμε μια επανάληψη των φαινομένων για το επόμενο διήμερο, δεν το αποκλείουμε καθόλου. Φυσικά σε λίγο μεγαλύτερο υψώματο θα έχουμε κανονική χιονόπτωση και χιονόστρωση με διάρκεια. Μπορεί να στέλνει προσοχή για τις μετακινήσεις τις επόμενες 2 ημέρες. Βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι κυρίως την Δευτέρα το βράδυ προς την Τρίτη. Θα συντελεί και αυτό στην αίσθηση αυτή του κρύου, για να πάμε σιγά σιγά κάποια αποκλιμάκωση την Τετάρτη και μετά. Θα κάνει κρύο και την Τετάρτη, θα και την Πέμπτη, ειδικά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το βράδυ της Τρίτης ή θα πάνε μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι την καρδιά της εβδομάδας που ξεκινά? Αυτό φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία να σταματούν προς το βράδυ της Τρίτης. Να έχει όμως και το κρύο τουλάχιστον ένα διήμερο ακόμα. Θα έχουμε όμως μια καλύτερη εικόνα και αύριο, να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό το νέο κύμα των χιονοπτώσεων που θα ουσιαστικά θα επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής ανατολικής και νότιας χώρας αύριο, με πολλά φαινόμενα και βορειότερα και στη Μεύη και στην Αττική και στις Κυκλάδες εκ νέου, όπως προφανώς και στην Κρήτη, και να δούμε τελικά μήπως έχει κάποια παράταση και των φαινομένων. Μάλιστα. Κύριε Λαγκουβάρδο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.